σας δίνουμε επανειλημμένος σκορ. Ματς, ιστορίες. Δεν είμαστε τύποι του 1.30, 1.40, μανούλα μου να χαρώ εγώ, 1.50 και ιστορίες για αρκούδες. Αυτά τα ματς θα προσέχετε, αυτά τα ματιαγμένα τα ματς. Ματιαγμένα είναι Βόλος ΠΑΟΚ, Ξάνθη ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός και δεν συμμαζεύεται. Αυτά τα ματς θα ψάχνετε σκορ. Και τα σκορ τα οποία είναι τα καλύτερα σε αυτά τα ματς είναι τα 4-2. 2-4-4-2. Όπου 4-2-2-4 μπέρδεμα είναι. Ένα αυτό. Έχετε οπωσδήποτε τα goal goal, τα over 3,5. Όλα αυτά τα οποία σας είπαμε και τα πιάσατε και οικονομήσατε και βγάλαμε και εμείς καμιά δεκάρα, γιατί έρχονται δύσκολα χρόνια, δύσκολοι μήνες. Τώρα, στο προκείμενο. Θα κάνουμε ανάλυση για ένα παιχνίδι το οποίο είναι ματιαγμένο. Θα κάνουμε, αφού κάνουμε το ΠΑΟΚ ΣΑΝΤ, γιατί μην κάνουμε το Ολυμπιακός Άρης. Πρώτη παρατήρηση. Καταρχήν ο Άρης δεν παίζει με τον τερματοφύλακα. Το τερματοφύλακα του είναι στα μπουζούκια. Δεν πονάει, δεν κάνει δεράνη. Δηλαδή, εγώ αν πονάει πλάτη μου, να πούνε πλάτη. Μια εβδομάδα, αυχαίνες, ιστορίες, προπόνηση, μόνο λίγο τραξιματάκι. Μου λένε, έλα πάμε για φαγητό. Ρε, πονάει πλάτη μου, τους λέω, εδώ ο σβέρκος μου, να πούμε πίσω. Πήγα, έκανα δυο μασάζ με τη ρόξη, να πούμε. Με έφερε στα ίσια μου, πήγα μετά προπόνηση, μετά από 20 μέρες. Βγήκα για φαγητό μετά από 15 μέρες. Πονάει πλάτη μου, πονάει ο σβέρκος μου. Δεν πάω να φάω, δεν πάω να διασκεδάσω, δεν πάω να πιω. Πώς τον πονάει τον άλλον και πάει, και πάει στα μπουζούκια, να πούμε, ένα το κρατούμενο. Και αντί να βάλει τον τερματοφύλακα του άλλου τον πιτσιρικά, και καλά έκανε γιατί θα τον έκαιγε βέβαια, βάζει το πουλί. Μόνο που παίζει το πουλί τερματοφύλακας είναι 2 γκολ από το πουλί. Το πουλί δεν πιάνει το πουλί του. Μιλάω για τον. Πώς τον λέω τον τερματοφύλακα του Άρη, τον πιτσιρικά. Μάστερ, Γκένγκακ, Ένακ. Τέλος πάντων, αυτό το πουλί του 21 χρονών. Δεύτερο. Βάζει λοιπόν τερματοφύλακα αυτόν. Δεν παίζει ο Σάσα. Αν δεν παίζει ο Σάσα, κανένας άλλος δεν μαρκάρει εκεί πέρα. Ο Μπά με το Ματίγια δεν κόβουνε ούτε με βαλέ την πρωτοχρονιά. Με τίποτα. Δεν κόβουνε με τίποτα. Λείπει ο Σάσα, είναι δεδομένο αυτό. Και ότι τα χαφ του Ολυμπιακού που δεν είναι δημιουργικά, Μπουχαλάκης γελάει ο κόσμος, Καμαρά και Γιγέρμε, κανένα από αυτά τα τρία χαφ δεν είναι, να πούμε, δημιουργικά. Παίρνουν μέτρα. Βγαίνει ο Τζιμίκας, βγαίνει ο Μαρ, ανεβαίνει ο Καμάρας. Κλείνει ο Μασούρας, τους παίρνουν το κέντρο γιατί λείπει ο Σάσα. Και εκεί βλέπεις ένα Μπα, ο οποίος μπα. Ματίγια δεν περιμένω να μαρκάρει, δεν μαρκάρει ούτως ή άλλως ποτέ. Τρίτον, έχεις μια ομάδα που παίζει στο Καραϊσκάκι. Και έχεις τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ό,τι και αν είναι Ολυμπιακός. Ο Πάο, ό,τι να είναι Πάο, θα το σεβαστείς. Τετράδα άμυνας του Άρη, με βαριά κορμιά, στο κέντρο του γηπέδου. Θα δω στον Ολυμπιακό, ο Βάρα. Ρόουζ δεξιμπακ, στόπερ Βέλεθ με Δελιζίση και Κολχούτ. Οι τρεις τους τέσσερις είναι στόπερ και όχι πολύ γρήγοροι. Και τους ανεβάζει στο κέντρο του γηπέδου. Και πατάει ο Ολυμπιακός από την άμυνά του, πάσες. Γιατί αν βρει ο Άρης την άμυνα, αν βρει ο Ολυμπιακός την άμυνα του Άρη οργανωμένη, δηλαδή η τετράδα είναι κοντά, έχει έρθει ο Φετβατζίδης μπακ, έχει έρθει ο Παντσίνη πίσω μπακ. Οι δυο κόφτες, ο Λάσον πιο κοντά, του κλείσει στο παιδί όπως το κλείσε η Λαμία στο πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού. Είδες πώς έπαιζε η Λαμία. Θα μου πεις τα κατάφερε, στο 45 το έφαγε. Αν δεν το έτρεχε στο 45, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτά μου λέει ο γυμναστής, ο Αδάμ της Λαμίας. Το έφαγα στο 45, μου λέει. Εντάξει. Και κάνει άμυνα στο κέντρο του γηπέδου, ρε πούστη. Δηλαδή ρε ξεφτύλα, του ξεφτύλα, σου ξεφτύλα. Δεν τρέπεσαι λίγο, πα και κάνει άμυνα 4 αργή στο χώρο του κέντρου. Πάρ την μπάσα, πάρ την μπάσα, πάρ την μπάσα. Πάρ τα φάουλ, πάρ τις σέντρες, πάρ τα γκολ. Μετά, αυτό με το Ρόουζ δεν βγαίνει επί μακρόθεν στον Άρη δεξιμπάκο στόπερ. Επειδή ο Βιερίνια δεν μπορούσε να χτυπήσει το Ρόουζ, μπα να πει ότι εκεί είναι πανάκια, ότι ο Άρης πρέπει να παίζει με το στόπερ δεξιμπάκ. Δεν φταίει το παιδί. Δεν φταίει το παιδί γιατί είναι στόπερ. Ο Άρης θα μπορούσε να παίξει με 3-5-2. Αν είχε ένα μπάκαρο εκεί να παίξει ο Ρόουζ τρίτο στόπερ και να παίξει ο Βετμπατζίδης δεύτερος επιθετικός σε ένα πιο συμμαζεμένο παιχνίδι του Άρη, το οποίο παιχνίδι του Άρη είναι αφελές, γι' αυτό ο Άρης μπορεί να βγει έβδομος. Γι' αυτό ο Άρης μπορεί να βγει έβδομος, γιατί έχει αφελέστατο σχεδιασμό στο κάθε παιχνίδι. Όσα βάλω και όσα φάω. Ο Ρόουζ λοιπόν δεν βγαίνει επί μακρόθεση δεξί μπακ και χτυπάει ο Ολυμπιακός, δείξε την εικόνα. Χτυπάει ο Ολυμπιακός από εκεί.
Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Και αν είχε κάνει ένα παιχταρά ο Ολυμπιακός εκεί, θα βάζει και άλλα 5 γκολ. Είχε το Μασούρα. Λοιπόν, πάμε στα γκολ τώρα. Εδώ και στη μια περίπτωση και στην άλλη, δεν έχει πηδήξει στόπερ ούτε του Ολυμπιακού ούτε του Άρη στα στημένα χτυπήματα. Σαν να του λέει δηλαδή του άλλου, εμεί δεν πηδάμε, καθόμαστε έτσι. Πηδήξτε εσεί, βάλτε γκολ. Και η μεν και είδε. Δείξε τι φάσει. Τα στημένα χτυπήματα που κερδίζει ο Άρη δεν πηδάει κανεί. Στα στημένα χτυπήματα που χτυπάει ο Ολυμπιακός δεν πηδάει κανεί. Και στα rebound είναι κάθονται έτσι, σαν του. Όπω καθόταν τη Ξάνθη, εδώ πάω Ξάνθη έτσι. Και έλεγαν οι βλαχοπαοξίδε. Μα έπαιξε Ξάνθη ποδόσφαιρο. Στο 82 το βάλαμε το πρώτο γκολ. Βαλάκε. Έτσι. Καθότανε. Πόσο τεμπέλει στη στάση κάθεται έτσι. Περιμένανε. Περιμένανε όλοι οι στόπερ. Εκείνο που στεναχωρέθηκα ιδιαίτερα, γιατί το συμπαθώ και ιδιαίτερα κιόλα, είναι ότι εκτέθηκε ο Δελιζήσης. Ο Δελιζήσης δεν έπρεπε να κάνει βουτιές. Δείξεις βουτιές του Δελιζήσης. Μα είναι δυνατόν να εκτίθεσαι. Κάτσε όρθιος, φάτε έτσι. Άμα δεν έχεις όρεξη να μαρκάρεις. Είναι ανάγκη να πέφτεις πλάγια έτσι. Είναι δυνατόν να πέφτεις έτσι πλάγια. Δηλαδή τι πέφτεις. Το σταυρό να πιάσεις την. Τη Παναγία του Σταυρού που μπουνίκουν το Σταυρό και παίρνει και πόρτων υφελή μέσα τα Θεοφάνεια είναι. Και η τσουτσού του γίνεται από 20 πόντου 4 και ψάχνουν όντω την τσουτσού του από το κρύο. Τι πέφτει, ρε Δελιζήση. Να σε πει τι μπράβο η Αριανή. Τρεις φορές, ένα γκολ και δύο άλλες φάσεις, μου πέφτει έτσι ο Δελιζήση. Δεν έχω δει στη ζωή μου εγώ μαρκάρισμα έτσι σχέδιο. Για ποιο λόγο. Για να γίνει το 4-2, δηλαδή τι. Κάτσε όρθιο. Μην πας πάνω στην μπάλα ή πάνε πιο αργά, δεν ξέρω, κάνε κάτι. Γιατί να εκτεθείς και να μην εκτεθεί ο άλλος ο στόπερ. Γιατί ο Έλληνας να εκτεθεί, για ποιο λόγο να εκτεθείς. Λάθος. Και φυσικά ο Φετβατζίδης, ο οποίος δεν ακουμπάει την μπάλα. Τώρα θα μου πεις ο Φετβατζίδης δεν ακουμπάει την μπάλα γιατί δεν έχει διάθεση να παίξει. Η ερμηνεία ποια είναι. Η δική μου ερμηνεία είναι ότι ο Φετβατζίδης θέλει του χρόνου να πάει στον Ολυμπιακό. Σου λέει γιατί να μην πάω στα 29 δύο χρόνια. Στον Ολυμπιακό σε μεγάλη φόρμα. Ούτως ή άλλως ο χοντρός λεφτά δεν δίνει. Κάτι παιχτάκια παίρνει του κόλου, κάτι χάφα από την Νότια, κλάει, μάι πουτς. Τίποτα. Μαλακίες. Τίποτα. Δεν παίρνει παίχτες ο Ολυμπιακός. Σου λέω Φετβατζίδης, τώρα κάνω εγώ τον ήρωα εδώ πέρα, βάλω γκολ και να κάνω τρίπλες και τέτοια. Αυτή είναι μια ερμηνεία. Τι λογική, και εγώ το ίδιο θα έκανα. Μα να γαμηθεί, σου λέει του χρόνου 29 είμαι και 2-31. Παίξω με τον Ποντένσε. Τον Ποντένσε λέει τον θέλει και τον θέλει μια ομάδα στο εξωτερικό. Σου λέει γιατί δεν πάω. Πεσμένο πρωτάθλημα. Και μου λέει εμένα ότι θα παίξω εγώ στον Ολυμπιακό παρά ένα πρωτάθλημα. Καλά κάνει. Το άλλο Τσιμίκας βέβαια. Ο Τσιμίκας είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ που πέρασε από τον Ολυμπιακό τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Τσιμίκας είναι βεντούζα στον αντίπαλο εξτρέμ. Ο Τσιμίκας είναι η παλιά σκοπίσμα του Μαδόρος. Του λες πάρτον και σβίστον. Χαφ θα πάρει. Φορ θα πάρει. Εξτρέμ θα πάρει, από την πλευρά του θα είναι. Σου βάζει τη θηλιά στο λαιμό ο Τσιμίκας. Και ο Τσιμίκας είναι για μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Απλά κόσει και λίγο βάρη να πούμε να δυναμώσει τα χεράκια του κτλ. Ο Τσιμίκας. Λοιπόν, θέλει τα βάρη του ο Τσιμίκας. Δηλαδή τι, και ο Γιαννούλης το ίδιο. Θέλουν τα βάρη του να πούμε. Πώς θα γίνει. Έτσι είναι. Τσιμίκας λοιπόν μπορεί να τον δώσει ο Ολυμπιακός. Καλός παίχταρος. Μέχρι Νάπολη και τέτοια φτάνει. Ο Γιαννούλης δεν φτάνει. Μέχρι στιγμής. Προηγείται δηλαδή ο Τσιμίκας. Και αυτό γιατί είναι καλύτερος μαρκαδόρος. Είναι πολύ καλύτερος στο μαρκάρισμα. Αυτά. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρό μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.